Η θερμοκρασία χτύπησε κόκκινο στην πόλη της Λάρισας και αρκετός κόσμος αναζήτησε δροσιά στα κοντινά παράλια. Πάμε για μπάνιο. Ναι. Σήμερα. Για μέρες ή για σήμερα. Πάμε να μείνουμε σε ένα φίλο για λίγες μέρες, ναι. Πάμε για μπάνιο. Ναι. Πηγαίνετε. Νέος πόρους. Για μέρες. Όχι, μόνο ημέρη. Από νωρίς το πρωί, ο υπεραστικός σταθμός ΚΤΕ Λάρισας έσφιζε από ζωή με τους εκδρομείς να σχηματίζουν ουρές μπροστά από τα γκισέ των εισιτηρίων και τα λεωφορεία να αναχωρούν γεμάτα για τους δροσερούς προορισμούς. Μάλιστα, τα Σαββατοκύριακα το ΚΤΕ Λάρισας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του καλοκαιριού, έχει εντάξει πολλά έκτακτα δρομολόγια για τα παράλια τόσο του νομού Λάρισας όσο και του νομού Πιερίας. Είναι αυξημένη κίνηση λόγω της θερμοκρασίας που υπάρχει στην πόλη σήμερα. Υπάρχουν πολλά έκτακτα δρομολόγια ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό. Προς πόρους Πλαταμόνα και Αγίου Καμποβελίκα. Ναι, έχουμε και μία ακόμη παροχή, είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ώστε ο κόσμος μπορεί να βγάζει ηλεκτρονικά, να μην περιμένει στο εκδοτήριο για δική του άνεση. Κάποιοι για μια μικρή απόδραση, άλλοι για περισσότερες ημέρες. Οι ταξιδιώτες έφτιαξαν βαλίτσες και εγκατέλειψαν τη Λάρισα με τον υδράργυρο να τραβά την ανηφόρα από νωρίς. Πλαταμόνα. Όχι, αυτημερών. Λόγω ζέστης. Πάτε. Νέος πόρος. Παράστε καλά. Τα παράλια της Λάρισας και της Πιερίας βουλιάζουν από κόσμο ιδίως τα Σαββατοκύριακα, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, με τις περιοχές να αποτελούν καταφύγιο δροσιάς εν ώψη και του κύματος καύσωνα με σαραντάρια που αναμένεται να χτυπήσει την περιοχή μας από την ερχόμενη εβδομάδα.